Καλησπέρα σας κύριε Πυριωτάκη. Καλησπέρα κύριε Βακετιανάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να εκφράσω και δημόσια τις σκέψεις που με απασχολούν με αφορμή την απώλεια, όπως είπατε και εσείς, του Γιώργου Γραμματικάκη, ο οποίος ήταν δεν ήταν απλά ένας πρίτανης καλός, αλλά ήταν ένας εμβληματικός πρίτανης για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Όπως σωστά είπατε, 6 χρόνια αντιπρίτανης μαζί του, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του, το γνώρισα από κοντά και σε δύσκολες και σε ευχάριστες και σε χαρούμενες στιγμές, και είχα έτσι την ευκαιρία να το γνωρίσω και ως πρίτανη και ως άνθρωπο, και πραγματικά θεωρώ ότι το Ηράκλειο, η Κρήτη και ο κόσμος γενικώς βγαίνει φτωχότερος με την απώλεια αυτή. Χάνει έναν άνθρωπο σημαντικό που άξιζε να υπάρχει σε αυτό τον κόσμο, ενώ βεβαίως τον Γιώργο το Γραμματικάκη. Κοιτάξτε κυρία Βακερθιανάκη, ας αρχίσω από τον Πρίτανη που έτσι τον γνώρισα κυρίως. Ο Γιώργος Γραμματικάκης ως Πρίτανης είχε ένα χάρισμα. Μπορούσε να δράσει βιβαστικά όταν υπήρχαν συγκρούσεις. Μπορούσε με την παρουσία του και μόνο, χωρίς να μιλήσει, να κατευνάσει, χωρίς να μιλήσει καν, να κατευνάσει τα πνεύματα. Μπορούσε να συσπυρώσει, να ενώσει και να μας κάνει όλους να εργαζόμαστε με ενδιαφέρον κλπ. Δεν είναι τυχαίο που επί της εποχής του, με την Πρίτανία του Γιώργου Γραμματικάκη, θεωρώ ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης σημείωσε μεγάλες προόδους και μεγάλη επιτυχία. Είχαμε δύο σημαντικά πράγματα συνέβησαν με τον Γιώργο το Γραμματικάκη στο τιμόνι του Πανεπιστημίου. Πρώτον, ισχυροποιήθηκαν οι δομές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έγινε, να το πω έτσι, όχι απλά αυτοδύναμο, αλλά ανέπτυξε μία δυναμική που είναι πραγματικά ήταν πολύ αποτελεσματική, και η πρόοδος του Πανεπιστημίου ήταν θεαματική. Το άλλο που αποτελεί επίσης έργο του Γιώργου Γραμματικάκη και φυσικά όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι ότι με τον Γιώργο το Γραμματικάκη στο τιμόνι του Πανεπιστημίου Κρήτης το Πανεπιστήμιο ενισχύθηκε, εμφανίστηκε πιο ισχυρό προς τα έξω, έγιναν πράγματα και θαύματα εκείνη την περίοδο, και τα ξένα πανεπιστήμια, και τα ελληνικά αλλά και τα πανεπιστήμια της Αλλοδαπής, μας υπολόγιζαν, μας εκτιμούσαν και ζητούσαν την συνεργασία μαζί μας. Και αυτή βεβαίως η πρόοδος συνεχίζεται και υπάρχει και μέχρι σήμερα. Ο Γιώργος ο Γραμματικάκης, θέλω να τονίσω ότι ήταν ένας άνθρωπος με πολλές γνώσεις από πολλά και διαφορετικά πεδία. Πέραν δηλαδή της αστροφυσικής και των λοιπόν πεδίων που αποτελούσαν την κατεξοχήν δική του ειδικότητα, ο Γιώργος ο Γραμματικάκης ήταν και στον κόσμο του πολιτισμού πάρα πολύ καλά καταρτισμένος και ευαίσθητος. Χειριζόταν άνετα τη γλώσσα. Μπορούσε ο Γιώργος ο Γραμματικάκης να συλλάβει πράγματα και ιδέες που δεν ήταν τόσο εύκολο να τα συλλάβει ο κοινός νους. Ο Γιώργος ο Γραμματικάκης επίσης, έχοντας πολλές γνώσεις, όπως είπα, από διαφορετικά πεδία, ήταν πολύ αποτελεσματικός και
οι γνώσεις αυτές δεν τον οδήγησαν σε ένα στήρο εμπειρισμό, σε ένα στήρο, πώς να το χαρακτηρίσω έτσι, άγονες γνώσεις και τα λοιπά, δεν τον καταδίκασαν σε ένα μικρό αλωνάκι σκέψης, αλλά διεύρυναν τη σκέψη του, υπερέβησαν την εξειδίκευση, ο ίδιος υπερέβη την εξειδίκευση και πέρασε πέρα από τις διάφορες γνώσεις τις ειδικές, επαναλαμβάνω, που δεν ήταν κολλημένος σε αυτές, πέρασε στη φιλοσοφία και μπορούσε να στοχαστεί, να ονειρευτεί, να συγκινήσει και να παρασύρει ανθρώπους να μεγαλουργήσουν, να δημιουργήσουν και να πάνε τα πράγματα μπροστά. Και ξέρετε, δεν είναι εύκολο αυτό, δεν το σχολιάζουμε, αλλά δεν είναι εύκολο αυτό να κατακτηθεί. Πρέπει να έχεις αυτό το κάτι και ο Γιώργος πραγματικά και στο είχε. Έτσι ακριβώς. Είχε και μια απλότητα συνάμα, δηλαδή ενώ είχε τόσες γνώσεις, ήταν καταξιωμένος, ασχολήθηκε και με την πολιτική, έγινε και ευρωβουλευτής με το ποτάμι, είχε τόσες πολλές διακρίσεις. Ήταν ταυτόχρονα ένας άνθρωπος ο οποίος, αν το σταματούσες να του μιλήσεις στο δρόμο ή να του πεις κάτι, θα καθόταν με την ίδια απλότητα να σε ακούσει, να συζητήσει. Έχω βέβαια την εντύπωση ότι την ίδια στιγμή ήταν και αυστηρός, αλλά με την καλή έννοια, δηλαδή προσδιόριζε το πεδίο του και έβαζε σε αυτό μέσα ανθρώπους με τους οποίους είχαν τα ίδια χνότα, άσχετα από το πεδίο μόρφωσης. Ο Γραμματικάκης, κυρία Βακεθιανάκη, είχε αυτή τη, πώς να την πω, αυτή την ικανότητα. Ήξερε να επιλέγει συνεργάτες για τον κάθε τομέα. Ήξερε με ποιους να συνεργαστεί για να είναι αποτελεσματικός. Και πέρα από τη δική του αποτελεσματικότητα υπήρχε και ένας συγχρονισμός με τους συνεργάτες του, και αυτό ήταν που έκανε να πηγαίνει το πανεπιστήμιο και οτιδήποτε αναλάμβανε προς τα εμπρός. Γιατί επέλεγε συνεργάτες οι οποίοι ήταν παραγωγικοί και ήξερε να τους εμπνέει, αν κρίνω τουλάχιστον από τον εαυτό μου. Ήξερε επίσης να συγχωρεί σφάλματα όταν αυτά δεν ήταν υστερόβουλα και δεν έκρυβαν κάτι από πίσω. Άπειρες φορές το έζησε αυτό. Πήγα να του πω, του λέω, Πρίτανη, τώρα τι να σου πω, έκανα μεγάλο σφάλμα. Ρε Γιάννη, μα αφού δουλεύεις δεν θα κάνεις σφάλματα. Οι μόνοι που δεν κάνουν σφάλματα είναι αυτοί που δεν κάνουν τίποτα. Mm-hmm. Και αυτό σε καθησύχαζε. Καταλάβατε, ήτανε πράγματι ένας άνθρωπος που μπορούσε να σε παρασύρει χωρίς ποτέ να σε στεναχωρήσει, να συνεγείρει το είναι σου και να σε οθήσει στην εργασία μέχρι σε σχάτων. Ναι. Είναι μια απώλεια ο Γιώργος ο Γραμματικάκης. Ναι, θα μας λείψει. Για τον Γιώργο Γραμματικάκη νομίζω θα, ακόμα και αν μιλούσαμε, κύριε Πυριωτάκη, επί ώρες, δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε τουλάχιστον ένα κομμάτι από αυτά που ήταν, από όλα αυτά που ήταν. Και ο καθένας σίγουρα κρατάει κάτι ξεχωριστό. Η οδύνη όλων που συνεργαστήκαμε μαζί του είναι μεγάλη. Το κενό που αφήνει πίσω του και ως άνθρωπος και στην ακαδημαϊκή και στην πολιτική ζωή, αλλά και στην χαλαρή καθημερινή ζωή, αφήνει ένα μεγάλο κενό δυσαναπλήρωτο. Ήξερε ο Γιώργος ο Γραμματικάκης να είναι ένα ζωντανό κύτταρο στην κοινωνία, και σε θέματα, επαναλαμβάνω και τονίζω, πέραν της κατεξοχήν ειδικότητάς του. Και αυτό ήταν το μεγαλείο του. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, πώς να σας πω, με μικρό βεληνεκές όρασης, έβλεπε μακριά, έβλεπε παντού. Ναι.
Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Έβλεπε μέχρι εκεί ψηλά που μας προσκαλούσε και εμάς να κοιτάξουμε. Ναι. Τώρα βέβαια ανέβηκε στα αστέρια, ναι, και εκεί θα έχει την ευκαιρία να διερευνήσει εκ του σύνεντης πλέον τα προβλήματα της αστροφυσικής που τον απασχολούσαν και ελπίζω εκεί να βρει τη δική του Βερενίκη και να ησυχάσει με την κόμη της Βερενίκης που μας τη χάρισε και μας την άφησε εδώ. Ένα πολύτιμο έργο, όπως το άλλο του έργο, η αυτοβιογραφία του Φωτός, και τα κοσμογραφήματα. Ο Γιώργος καλύπτε πάρα πολλές πτυχές και πάρα πολλές ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής. Από οποιαδήποτε πλευρά και αν τον έβλεπε. Ναι. Και δεν μπορεί να ξεχαστεί. Δηλαδή αυτό το κατέκτησε. Και δεν πρέπει. Επάξια. Ναι. Επάξια. Ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα. Κύριε Περιδιωτάκη. Άξιος και πανάξιος. Καλό ταξίδι να έχεις, Γιώργο. Και εμείς εδώ έχουμε χρέος να σε θυμόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας για αυτή ευχαριστώ. Την επικοινωνία που θέλετε να κάνετε. Και νομίζω πολύ. Πάρα πολλοί κόσμος θα τον θυμάται με μια γλυκύτητα και αυτό είναι έτσι, κάτι έτσι, πολύ έτσι. Σημαντικό. Δεν μπορούν να το κερδίσουν πολλοί άνθρωποι έτσι, έτσι. Αυτό στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κυρία Βακελτσιανά, και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.